Καλησπέρα σε όλους μάγκες μου, τρελή βιντεάρα. Σήμερα έχουμε απίστευτα ληξιά τη season 2, πρώτη νέα περιοχή που θα έρθει στο χάρτη. Μαζί με αυτό νέα teasers, όλα τα μύθη κόπλα, πάρα πολλές προσθήκες. Άρα οπωσδήποτε μην πάτε πουθενά μέχρι το τελευταίο λεπτό, κάντε ένα like, κάντε μια γραφούλα. Βλέπετε εδώ και το item shop της ημέρας, έτσι στα γρήγορα, είναι πάνω κάτω το ίδιο με χθες. Original spotlights πρώτα, Lewis Hamilton, signature styles. Συνεχίζουμε μετά με κάποια σκηνάκια, είναι οι super heroes, trailblazers μετά, με τους χορευτές, Lady Gaga και όλα τα Fortnite Festival πράγματα. Έχουμε Rocket Racing Tab, Level Up Quest Pack, The Witcher Skins, τα passes μας και μετά Special Offers and Bundles. Και αυτό είναι το σοπάκι μας για σήμερα. Μάγκες, υπενθυμίζω από τις τελευταίες ευκαιρίες να πάτε να βάλετε support the creator MT1993 κάτω παύλα 96 στο shop για να μπείτε και στην κλήρωσή μας. Κάντε και γραφούλα, αφήστε μου το epic name σας κάτω στα comments και είστε έτοιμοι. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να δούμε τι γίνεται με τη Season 2 και όλες τις καινούριες πληροφορίες. Και είπαμε ότι χθες είχαμε το πρώτο μας επίσημο teaser από την Epic Games για τη Season 2, που έδειχνε και το πρώτο μας skin του Battle Pass, που είναι ο Θεός του Ολύμπου, ο Πατέρας των Θεών, ο Δίας. Και βλέπετε εδώ αυτόν το χθεσινό teaser πώς ήταν. Ουσιαστικά είχαμε το Γαλαξίαν και αστερισμούς που έδειχναν το skin και είχαμε κιόλας τη λεζάντα Do you feel the thunder, νιώθεις των κεραυνών, που μας έδειχνε έτσι ότι το skin θα είναι και emboss στο χάρτη, το πιο πιθανόν, που θα ρίχνει κεραυνούς. Αυτό είχε γίνει leaked εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τώρα έχουμε το δεύτερο μας teaser για skin που μπήκε χθες τη νύχτα και είναι ο Άδης, ο θεός του κάτω κόσμου από ό,τι φαίνεται. Και βλέπετε εδώ πως είναι η εικόνα μας, πάρα πολύ ωραία αυτή με το πράσινο. Έχουμε το skin μας που φοράει έτσι κάτι σαν μάσκαν και μαζί κρατάει και έτσι σαν περίεργων όπλων. Και αυτό, μάγκες μου, θα είναι το Hades Whip, το mythic item, δηλαδή το μαστίγιο του Άδη, κάτι σαν αλυσίδα φλεγόμενη, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και η λεζάντα κιόλας λέει Unleash the Chains, άρα να απελευθερώσουμε τις αλυσίδες. Σκεφτείτε κάτι σαν τα όπλα του Kratos, τα Blades of Chaos δηλαδή, για νέο mythic όπλων. Άρα ξέρουμε τώρα δύο από τα skins μας του Battle Pass και δύο mythics. Και όλα είναι από την αρχαία ελληνική μυθολογία, εννοείται με το twist του Fortnite. Έχουν έτσι τροποποιήσεις για να είναι λίγο πιο μοντερνοποιημένοι. Τώρα που είδαμε τα δύο μας επίσημα teasers, θα πάει να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια τρελά leaks που βγήκαν από το playtesting της Season 2. Από ό,τι φαίνεται, κάποιος που έπαιξε ήδη Season 2 τα έκανε όλα leak. Δεν θα τα έπαιρνα 1000% της μέτρητης αυτά τα leaks, αλλά το πιο πιθανόν θα δούμε αυτά τα πράγματα. Και βλέπετε εδώ μία λίστα και την ανέβασαν όλοι οι leakers, απλά ο Saber Zerker τα είχε έτσι πιο όμορφα, πιο κατανοητά. Και ό,τι αφορά τον gameplay, θα έχουμε το flight mechanic, δηλαδή θα μπορούμε να πετάξουμε με κάποιον τρόπο και αυτόν το είχε μπει ήδη ο Hypex, ότι θα έχουμε κάποιον είδος ζώου στη season μας, μάλλον τον Ρίπαν ή τον Πίγασον. Μην ξεχνάμε κιόλας ότι ο Mark Rain, ο δημιουργός της Epic Games, είπε η λέξη κλειδί της season είναι τα φτερά. Και τώρα έρχεται καπάκι και το Fortnite Competitive, ο επίσημος λογαριασμός στο Twitter, και λέει ότι μέχρι στιγμής στο Competitive μπορούσαμε να τρέξουμε και να περπατήσουμε, αλλά τώρα θα μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο, άρα ίσως να πετάμε. Άρα βλέπετε, μάγκες, τεράστια αλλαγή στο movement το πρώτο μας. Μετά έχουμε τα mythic items μας, που το πρώτο είναι ο κεραυνός του Δία που τον συζητήσαμε πριν λίγον. Λογικό, αφού θα είναι και boss και θα μπορούμε να νικήσουμε να παίρνουμε τον κεραυνό του. Μετά θα είναι το Hades Chain Whip, άρα και ο Άδης θα είναι boss το πιο πιθανό στο χάρτη και θα μας δίνει, ας το πούμε, το όπλο του που είναι αυτή η αλυσίδα με τις φλόγες. Μετά θα έχουμε από ό,τι φαίνεται ένα shotgun του Κέρβερου και το πιο πιθανόν το skin που θα ανακοινωθεί σήμερα θα είναι όντως ο Κέρβερος, γιατί είναι και πάνω στην τυχογραφία στο κουτί της Παντόρας και αυτός θα έχει ένα δικό του shotgun από ό,τι φαίνεται. Και είπαμε κιόλας ότι Epic Games δουλεύει σε ένα καινούριο shotgun, ένα καινούριο tactical shotgun που μπορεί να είναι αυτό. Μετά έχουμε τον Burst Assault Rifle του Άρη, που είναι το τέταρτο skin πάνω στο κουτί της Παντόρας που θα ανακοινωθεί μάλλον αύριο.
και αυτός θα έχει το δικό του Assault Rifle, δεν έχουμε κάποια leaks όμως. Μετά είναι η 3-1 του Ποσειδώνα που και αυτός φημολογείται πάρα πολύ για skin. Άρα θα έχουμε ίσως επιτέλους μια μαγική 3-1 στο Fortnite που έπρεπε να την είχαμε με τον Aquaman τότε που δεν μπήκε ποτέ. Τώρα θα την έχει ο Ποσειδώνας. Και τέλος, ό,τι αφορά νέα items, είναι τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων, τον Golden Apple item, που θα σου δίνει πάρα πολύ health και speed boost υποτίθεται. Και τέλος, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η καινούργια μας περιοχή. Και από ό,τι φαίνεται, αυτή η καινούργια περιοχή θα είναι ο Όλυμπος, το σπίτι των θεών στην ελληνική μυθολογία. Φαντάζομαι θα είναι κάπου στα βουνά αυτή η περιοχή ή θα βγει από το κέντρο του χάρτη, που έτσι ελπίζω τουλάχιστον. Δυστυχώς δεν έχουμε καμία πληροφορία ούτε πως θα είναι, πόσο μεγάλη, που θα σπονάρει, αλλά να ξέρετε ότι ο Όλυμπος έρχεται στο Chapter 5 Season 2. Και μετά, μάγκες, έχουμε και νέες πληροφορίες για μποτάκια και μπόσες. Είπαμε ότι ο Δίας θα είναι ο πρώτος σίγουρος μπός και μάλλον και ο Άδης, έτσι όπως τα βλέπουμε, θα έχουν και τα μύθικς τους. Αλλά οι θεοί, εκτός από το ότι να είναι ήδη στο χάρτη, θα έχουν και μποτάκια μυθολογικά τέρατα. Και με έναν από αυτά είναι η Μέδουσα, η οποία θα κάνει έτσι ένα shockwave, λέει, όταν την πολεμάμε, θα έχει κάποιες δυνάμεις και θα βρίσκεται σε έναν Broken Ruin POI, άρα σε έτσι κάτι μνημεία ερείπια όπως είναι το Ruin Drills τώρα. Και μετά έχουμε και πληροφορίες για όλα μας τα collapse που θα έρθουν κατά τη διάρκεια τη Season 2 και είναι πάρα πολλά αυτά τα collapse. Και το πρώτο είναι τον God of War. Φημολογείται ήδη πάρα πολύ καιρό ότι το Mr. Skin θα είναι ο νεαρός Kratos, αλλά τώρα φημολογείται κιόλας ότι θα έχουμε ξανά τον γέρο Kratos από τον God of War Ragnarok μαζί με τον Ατρέαν, άρα τρία skins από τον God of War μπορεί να έρθουν. Μετά είναι το μεγάλο One Piece collab που έγινε leaked εδώ και καιρόν. Έχουμε collab με τη Ζήνα, δεν νομίζω κανείς να πρόλαβε τη σειρά που έπαιζε η Ζήνα, αλλά ταιριάζει full με το theme της season. Μετά έχουμε τον Kevin Sorbo Hercules, που και αυτός ήταν στην ίδια σειρά με η Ζήνα, στο ίδιο universe ας το πούμε. Ούτε αυτήν τη σειρά δεν νομίζω να την προλάβει κανείς από εσάς μάγκες, αλλά εμείς που ήμασταν μικροί τα βλέπαμε, πολύ ενδιαφέρον και ταιριάζει κιόλας με τη season. Final Fantasy 7 collab, και αυτόν έχει γίνει leaked εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μετά Aquaman The Lost Kingdom collab, είναι το πιο χλιαρό collab που πιστεύω δεν θα δούμε, γιατί η ταινία πήγε χάλια, αλλά δεν ξέρω. Μετά έχουμε Halo Wars collab, ίσως κάτι για το Xbox, έχουμε ήδη το Master Chief, ίσως κάτι καινούριο, και ακόμη δύο μυθολογικά skins, λέει. Και μαζί με αυτόν έχουμε, εννοείται, και το Avatar collab που είναι leak, το άλλο Avatar collab με το Last Airbender και διάφορα άλλα που συζητήσαμε στο παρελθόν. Άρα, μάγκες μου, να ξέρετε και πάρα πολλά collabs στη Season 2. Και αυτά είναι όλα τα καινούργια leaks, πληροφορίες που έχουμε τώρα για τη Season 2. Θέλω να μου πείτε κάτω στα comments πόσο hyped είστε. Έμειναν πολύ λίγες μέρες μέχρι αλλαγή. Μην μου ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια εγγραφούλα και μαζί να βάλετε και support the creator MT1993 κάτω παύλα 96 στο shop για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Μάγκες μου, καλό υπόλοιπο σε όλους και εμείς θα πούμε αύριο το μεσημέρι σίγουρα με νέα βιντεάρα.